Τρεις μοναδικές συνταγές, η μία καλύτερη από την άλλη. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με την κρεατόσουπα. Να δούμε τα υλικά. Για την κρεατόσουπα με αυγολέμονο θα χρειαστούμε 1 κιλό μοσχάρι ποντίκι, αλάτι, πιπέρι, 50 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 φύλλο δάφνης, 1 κύβο κότας, 50 γραμμάρια κρασί λευκό, 1,5 λίτρο νερό, 600 γραμμάρια πατάτες, 2 καρότα, 1 πράσο, 2 στικ σέλερι και μισό ματσάκι σέλινο. Για το αυγολέμονο θα χρειαστούμε ξύσμα και χυμό από 2 λεμόνια, 2 αυγά, αλάτι, πιπέρι και 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε πιπέρι, φέτες από λεμόνι και 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την κρεατόσουπα. Το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε τι είναι? Κρεατάκι. Άρα το ψυγείο το κρεατάκι μου. Έχω πάρει πολύ ωραίο μοσχαράκι ποντίκι. Κοιτάξτε εδώ. Αναγία μου. Είναι το κατάλληλο κρέας. Αυτό το κρέας βάζει η μαμά. Αυτό το κρέας θα βάλουμε κι εμείς. Γενικά το ποντίκι, και θέλω να το δείτε έτσι σαν ανατομία, γι' αυτό το έχω ολοκληρώσει και θα το κόψω εγώ σε κομμάτια. Είναι ένα κομμάτι που έχει αρκετές ίνες. Τις βλέπετε? Όλες αυτές οι ίνες είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις φάμε εφόσον δεν ψήσουμε πολύ το μοσχαράκι μας. Πρέπει να το μαλακώσουμε, βλέπετε. Σε περίπτωση που είχαμε κανονικά αυτό το κρέας και το σουτάραμε πάνω σε ένα τηγανάκι ίσα ίσα για να το ψήσουμε, δεν τρωγότανε με τίποτα. Γι' αυτό το λόγο η παρασκευή αυτού του κρέατος συνιστά αρκετό χρόνο ψησίματος ή βρασίματος μέσα σε μια κατσαρόλα. Και καθώς ψήνεται, όλες οι μευράνες εδώ πέρα που βλέπετε μαλακώνουν, γίνονται ζελατίνη. Ουσιαστικά βγάζουν όλο αυτό το ζελέ που λέμε που έχει το κρέας και κάνουν μια γεμάτη σε γεύση σούπα. Μια σούπα που καθώς παίρνεις μια κουταλιά, μένει γεύση μέσα στο στόμα. Γιατί? Γιατί έχει τη ζελατίνη. Αυτό είναι το πιο φανταστικό και αυτό που κυνηγάμε πάντα στη μαγειρική και όλη μας η ζωή στηρίζονται σε αυτή τη φιλοσοφία. Είναι αυτή η μοναδική ζελατίνη. Αυτή η ζελατίνη δένει φυσικά τις σούπες μας και τις ζωμούς μας και αυτή η ζελατίνη μας δίνει μια γεύση διαρκείας μέσα στο στόμα μας που δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ποτέ. Γι' αυτό το λόγο τα φαγητά της μαμάς είναι τόσο νόστιμα. Δεν ξέρουν γιατί το κάνουν, αλλά στο τέλος μένουν νόστιμα για αυτά τα μικρά μυστικά. Τώρα, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να κόψουμε σε μικρά κομματάκια το κρέας μας και να πάμε να ξεκινήσουμε τη σούπα μας. Πολύ εύκολα θέλετε ένα κοφτερό μαχαίρι. Τώρα θα μου πείτε, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό σπίτι, πρέπει να μας το κάνει ο Χασάπης. Τι γίνεται, να σας το κάνει και ο Χασάπης. Αλλά για μένα, εφόσον μπορείτε να τα κάνετε όλα σπίτι, να τα κάνετε όλα σπίτι. Γιατί? Από τη στιγμή που κόβουμε ένα κρέας, κατευθείαν μεγαλώνουμε την εκτεθειμένη επιφάνεια. Οπότε, γενικά το κρέας χαλάει πολύ πιο γρήγορα. Τώρα, κοιτάξτε εδώ, με το που έκοψα, φαίνονται περισσότερο αυτές οι ίνες και η ζελατίνη που έχει το ποντίκι. Οπότε, κόβουμε ωραία κομματάκια εδώ. Και σε καμία περίπτωση για αυτή τη συνταγή μη χρησιμοποιήσετε κάποιο στεγνό κομμάτι κρέατος ή κάποιο ακριβό κομμάτι κρέατος. Φαντάζεστε να κάνουμε μία κρεατόσουπα με φιλέτο? Εντάξει, θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αν είχαμε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισελέν, θα κάνουμε μία σούπα και στο τέλος τα τελευταία 3 λεπτά θα πετούσαμε μέσα το κρέας ίσα-ίσα να πάρει μία βράση. Εκεί πέρα δικαιολογείται. Αλλά η σούπα μας θα έφτανε τα 100 ευρώ με αυτόν τον τρόπο. Οπότε γι' αυτό το λόγο τα φθηνά κρέατα σε εισαγωγικά είναι τα κατάλληλα για σούπες. Αυτά τα κρέατα που είναι σκληρά, γιατί καθώς βράζουν, μαλακώνουν, γίνονται ωραία και βγάζουν όλη τη γεύση μέσα στη σούπα. Λοιπόν, μικρά κομματάκια. Και με το που τελειώσετε το κρεατάκι σας, full extra, κατσαρολάρα πάνω στη φωτιά, non-stick, αντικολλητική. Και πάμε να ετοιμάσουμε το μοσχαράκι μας. Αν και μπορεί να φαίνεται πολύ απλό αυτό που θα κάνω, είναι πολύ σημαντικό πάντα μα πάντα όταν κάνετε σούπες με κρέατα. Πρέπει οπωσδήποτε να μαριναρούμε το κρεατάκι μας. Οπότε, αλατίστε καλά. Έχουμε πάρα πολύ κρέας εδώ πέρα, οπότε θέλουμε να ρίξουμε αλατάκι, μην το λυπηθείτε. Βάλτε και το πιπεράκι σας. Τέλεια. Και κάντε ένα μικρό μασάζ να πάει παντού το αλάτι και να τραβήξει το κρέας μέσα το αλάτι. Καθώς θα τραβήξει το κρέας στο αλάτι, θα το κρατήσει και μέσα. Δεν είναι ότι θα φύγει μετά μέσα στο ζωμό. Θα κρατήσει το αλάτι και το πιπέρι, οπότε θα γίνει πολύ πιο νόστιμο το φαγητό μας. Και θέλω να ρίξετε και αλεύρι. Το αλεύρι θα βοηθήσει όταν αδέσει το τέλος της σούπας μας. Ανακατέψτε καλά. Πάρτε ένα σουρωτήρι. Πάρτε και άλλο ένα μπολ. Και ρίξτε το κρέας μέσα στο σουρωτήρι. Θέλουμε το παραπανίσιο αλεύρι να φύγει.
Θέλουμε όσο αλεύρι ακριβώς κράτησε το κρεατάκι μας. Το πολύ αλεύρι δεν κάνει καλό, οπότε ανακατέψτε καλά, αφήστε το παραπανήσιο αλεύρι να φύγει. Μπορεί να μην είναι πολύ, αλλά δεν το χρειαζόμαστε. Και μόλις κάνετε αυτή τη διαδικασία, πάτε στην κατσαρόλα. Χρειαζόμαστε ελαιόλαδο. Μην το παρακάνετε. 3 κουταλιές της σούπας και ρίχνουμε το κρεατάκι μας να πάρει ωραίο χρώμα. Εδώ. Τώρα λίγο υπομονή, 4-5 λεπτάκια, μέχρι που να πάρει ωραίο χρυσαφένιο χρώμα το κρέας. Θα συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Και το κρεατάκι μου έχει πάρει πολύ ωραίο χρώμα και αυτό που θέλω να δείτε είναι ότι το λάδι που έβαλα μέσα απορροφήθηκε τελείως. Και ουσιαστικά γύρω-γύρω από το κρέας έγινε το λεγόμενο ρου. Αυτό που χρησιμοποιούμε για να δέσουμε την μπεσαμέλ. Αυτό εδώ όλο που βλέπετε γύρω από το κρέας είναι το ρου και αυτό θα δέσει στη συνέχεια τη σάλτσα μας. Θέλω να θυμάστε ότι ό,τι γίνεται στη μαγειρική γίνεται για κάποιον λόγο. Δεν γίνεται απλά γιατί θέλουμε να βάλουμε αλεύρι. Θέλουμε να βγει ένα ολοκληρωμένο φαγητό και θέλουμε το ρου να δέσει τη σούπα μας. Τώρα, θα ρίξουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Δεν θα είναι πολλά για το κρέας. Θέλω λίγο σκόρδο, χοντροκομμένο, κοιτάξτε. Θα βράσει αρκετή ώρα, οπότε θα δώσει άρωμα και θα λιώσει, θα εξαφανιστεί. Θέλουμε μία δάφνη. Άμα σας αρέσει η δάφνη, μπορείτε να βάλετε και δύο, μπορείτε να βάλετε και τρεις. Ένα ζωμό κοτόπουλο. Ταντάν. Θα σβήσω με λίγο κρασάκι. Και όταν λέω λίγο, το εννοώ. Ελάχιστο. Άμα δεν έχετε κρασάκι στο σπίτι και έχετε λεμονάκι, μπορείτε να σβήσετε με λίγο λεμόνι. Αλλά το κρασί το χρησιμοποιούμε σε αυτό το σημείο, γιατί κοιτάξτε εδώ. Κάνει αυτή την υπέροχη υφή και ουσιαστικά δένει καλύτερα τη σάλτσα. Και τώρα, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το νεράκι μας. Βάλαμε ζωμοκότας, οπότε θα ρίξουμε αρκετό νεράκι μέσα. Και τώρα το πιο σημαντικό. Θα κλείσω την κατσαρόλα με ένα καπάκι και θέλω να καταλάβετε ακριβώς το πώς λειτουργεί το φαγητό. Το φαγητό, άμα το βάλουμε τέρμα αυτή τη στιγμή να βράσει, δεν σημαίνει ότι θα γίνει πιο γρήγορα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το νερό βράζει στους 100 βαθμούς. Είτε το βάλουμε τέρμα, είτε το βάλουμε λιγότερο, πάλι το νερό, το μάξιμο που μπορεί να πιάσει μέσα είναι 100 βαθμοί. Θέλουμε να βράσει, αλλά θέλουμε ήρεμα να βράσει. Που σημαίνει ότι σιγοβράζει. Θέλουμε να βλέπουμε λίγες μπουρμπουλήθρες να βγαίνουν πάνω και να σιγοβράζει το φαγητό μας. Άμα δούμε ότι βράζει πολύ δυνατά το φαγητό μας, πρώτα απ' όλα σε συγκεκριμένη συνταγή με το κλείσουμε το καπάκι και αρχίζει να βράζει, θα βγει όλο το ζουμί απ' έξω. Θα το καταλάβουμε γιατί θα πάρει φωτιά η κουζίνα μας. Και δεύτερον, το φαγητό μας δεν θα γίνει ωραίο. Χαμηλώστε τη φωτιά και από τη στιγμή που δείτε την πρώτη μπουρμπουλήθρα, μετρήστε μία μισή ωρίτσα. Σε μία μισή ωρίτσα θα γυρίσουμε πίσω να ρίξουμε μέσα τα λαχανικά, θα ψήσουμε άλλη μισή ωρίτσα και στο τέλος θα κάνουμε το αυγολέμονο για να σερβίρουμε. Η σούπα αποτελεί ένα καλό πρωινό γεύμα για πολλούς λαούς. Οι Ιάπωνες ξεκινούν την ημέρα τους με ένα ζεστό μπολ σούπας, κυρίως από ζωμό ψαριού, με λαχανικά και ρύζι. Στην Κολομβία, το παραδοσιακό πρωινό είναι σούπα με αυγά, γάλα και φρέσκο κρεμμυδάκι. Οι Ινδοί τρώνε ένα ζωμό με βάση τις φακές. Οι Γάλλοι παραδοσιακά συνοδεύουν το βραδινό τους φαγητό με κάποια σούπα, ενώ τα παιδιά στη Γαλλία, προτού να φύγουν για το σχολείο, συνήθιζαν να τρώνε για πρωινό τη σούπα που περίσσεψε από την προηγούμενη ημέρα. Στο Πακιστάν, το πρωινό είναι ζωμός που αποτελείται από μοσχαρίσιο ή αρνίσιο κρέας. Και στην Ελλάδα, καταναλώνουμε συχνά τον τραχανά ως σούπα για πρωινό. Και μόλις πέρασε μια μισή ωρίτσα, θέλω να δείτε τι έχει γίνει εδώ μέσα. Υπέροχο χρώμα το κρεατάκι, κοιτάξτε, ήδη λιώνει. Έχουμε ένα κόσμο και επειδή βάλαμε αλάτι, είναι όντως νόστιμο το κρέας. Τώρα, καθώς το κρέας μας έχει μαλακώσει και είναι έτοιμο, θα προσθέσουμε και τα λαχανικά. Μου βάλουμε και τα λαχανικά μαζί με το κρέας στην αρχή. Τα λαχανικά θα παραβράσουν και θα λιώσουν. Οπότε, έχω πατατούλες εδώ. Και οι πατατούλες είναι ένας πολύ ωραίος υδατάνθρακας για να συνοδεύσουμε το φαγητό μας. Σε περίπτωση που δεν βάλουμε πατατούλες και αφήσουμε και το κρέας, το φαγητό μας δεν θα είναι αρκετό για να θρέψει 4 έως 6 άτομα. Θα είναι ικανό να θρέψει έναν τύπο που πάει μόνο στο γυμναστήριο και θέλει να τρώει μόνο πρωτεΐνη. Πατατούλα βραστή λοιπόν, να τη βάλετε στη ζωή σας, την αγαπάμε, μας αρέσει. Και επίσης να βάλετε καροτάκια γιατί έχουν πολλές βιταμίνες. Και πράσο και σέλερι γιατί έχουν μόνο καλά πράγματα. Παίρνω και τα καροτάκια μου, τα κόβω εδώ πέρα μισοφέγγαρα. Ένα πράσο, ροδέλες, εδώ. Βράσαμε το κρέας μας. Αλλά δεν είναι αρκετό για να γίνει φαγητό. Ένα κρέας σκέτο είναι βραστό. Με το που ρίξουμε όμως τα λαχανικά μέσα, κατευθείαν το φαγητό μας ολοκληρώνεται. Γιατί τα λαχανικά είναι αυτά πάντα που
που κάνουν το φαγητό νόστιμο και ολοκληρώνουν τα φαγητά μας. Αυτό το κλασικό σύμπλεγμα που βλέπετε εδώ πέρα, καρότο, πράσο, σέλερι, μαζί με κρεμμύδι είναι το μυρεπουά που λέμε, είναι η βάση της μαγειρικής και χρειαζόμαστε για κάθε συνταγή αυτά τα λαχανικά. Λοιπόν, τα ρίχνω όλα μέσα, εδώ. Η πατάτα θα ρουφήξει όλη τη γεύση μέσα από το ζουμί και θα γίνει γευστική, γιατί σχετικά με όλα τα άλλα λαχανικά είναι η πιο άγευστη, αλλά είναι η πιο δεκτική σε γεύση. Μας δένει το φαγητό και μας δίνει ένα καλό υδατάνθρακα. Λοιπόν, ανακατεύω λίγο εδώ και όπως βλέπετε έχει αρκετό ζουμάκι μέσα το φαγητό μου. Σε περίπτωση που δεν έχει ζουμάκι θα προσθέσετε. Σε περίπτωση που δεν έχει ζουμάκι σημαίνει ότι παραβράσετε το φαγητό σας. Τώρα, κλείνω το καπάκι μου και ξανά σιγοβράζω, ίσα-ίσα να βγαίνουν μπουρμπουλίτρες για άλλη μισή ωρίτσα. Με το που περάσει μισή ωρίτσα θα δέσουμε με αυγολέμονο και θα σερβίρουμε. Και η σουπίτσα μας είναι σχεδόν έτοιμη. Έχει δέσει από το ρου που έχουμε βάλει μέσα. Έχει δέσει από την πατάτα και το αυγολέμονο πραγματικά θα αποθεώσει αυτή τη σούπα μας. Να σου πω ότι σε αυτό το σημείο, άμα δεν έχετε σκοπό να τη σερβίρετε κατευθείαν εκείνη την ώρα, δεν κάνετε αυγολέμονο. Γιατί το αυγολέμονο γενικά είναι ωραίο, φρέσκο. Και έτσι είναι πεντανόστιμη. Χυμό από λεμονάκια, αλάτι, πιπέρι, λίγο σέλινο και σερβίρουμε. Εμείς θα κάνουμε όλα αυτά, απλά θα ρίξουμε και δύο αυγά. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα ωραίο σέλινο, μόνο τα φιλαράκια. Τα κοτσάνια δεν θα τα βάλω γιατί δεν θα προλάβουν να βράσουν. Ρίχνω μέσα το σέλινο για να δώσει έτσι αυτό το τελευταίο boost μέσα στη σούπα μου. Ανακατεύω λίγο, δεν θέλω να το παραβράσω, αλλά θέλω να το βράσω 5 λεπτάκια να δώσει αυτή την ωραία γεύση. Και βέβαια να παραμείνει πράσινο, να δώσει μια φρεσκάδα στη σούπα μου. Και τώρα, μπολάκι. Και ξεκινάμε με ξύσμα. Ξύσμα από 2 λεμόνια. Χυμό από 2 λεμόνια. Τα-δαν! Και ένα κουκούτσι. Κουκούτσι δεν θέλουμε να βάλουμε με τίποτα στη συνταγή μας. Είναι το χειρότερο πράγμα εκεί που τρως μια σούπα να φας ένα κουκούτσι. Και έχουμε πολύ ωραίο λεμονάκι. Καθαρίζω λίγο εδώ και τι θα ρίξω μέσα. 2 αυγουλάκια. Δεν χρειάζεται να κάνετε ξεχωριστά μαρέγκα το ασπράδι, γιατί με αυτόν τον τρόπο όντως πρέπει να σερβίρετε 100% αμέσως. Το ασπράδι γενικά είναι πάρα πολύ δύστροπο, δεν του αρέσουν οι πολλές θερμοκρασίες, δεν του αρέσουν αυτά τα πράγματα, οπότε λίγο προσοχή, θέλω οπωσδήποτε να χτυπήσετε ολόκληρα τα αυγουλάκια. Χτυπάμε αυγό μαζί με λεμόνι εδώ και θα προσθέσουμε αλάτι και πιπέρι. Δεν θα το λυπηθούμε, δεν έχουμε βάλει στη σούπα μας τίποτα από αλάτι και πιπέρι εκτός από το ζωμό που ρίξαμε και λίγο στο κρέας αλατάκι που βάλαμε, οπότε χρειάζεται η σούπα μας αλατοπίπερο. Ρίχνω το αλατάκι μου, ρίχνω το πιπέρι μου και θα σας πω ένα ωραίο μυστικό. Για να μυρίσει φρεσκάδα η σούπα μας, αυτό που θα κάνουμε είναι να ρίξουμε 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο το ελαιόλαδο θα γίνει ένα με τη σούπα μας. Οπότε, γι' αυτό το λόγο, ανακατεύουμε το ελαιόλαδο εδώ μέσα και μυρίζει καταπληκτικά. Και τώρα, το κλασικό συστηματάκι. Θέλω να προσέξετε πάρα πολύ και αυτό που θα σας πω είναι πολύ πολύ σημαντικό. Βλέπετε ότι η σούπα μου βράζει. Χαμηλώνω τη σούπα μου, αλλά συνεχίζει να βράζει. Το μυστικό για να μην κόψει το αυγολέμονο είναι πάντα μα πάντα το ζουμί μας να είναι καυτό. Οπότε, παίρνουμε λίγο από το ζουμάκι, προσθέτουμε εδώ και σιγά σιγά αρχίζει να δένει το ζουμάκι μας, αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία από τα αυγουλάκια μας. Εδώ, ανακατεύουμε, ανακατεύουμε. Καλό θα είναι αυτή τη διαδικασία να την κάνετε με ένα δεύτερο άτομο. Αλλά εμείς εδώ πέρα, καταλαβαίνετε, έναν Διονύση έχουμε και δεν μπορούμε να το βάζουμε σε κάθε επεισόδιο γιατί μετά ζητάει δικαιώματα. Και κοιτάξτε εδώ. Διονύση, φίλε μου, κοίτα τι θα κάνουμε. Ρίχνουμε το ζουμάκι μας μέσα από το αυγολέμονο. Είναι ακόμα πάνω στη φωτιά, στη σιγανή φωτιά. Ανακατεύουμε και με το που δούμε την πρώτη μπουρμπουλήθρα εδώ ή ακόμα και να μην τη δούμε, αν περάσουν 10 δευτερόλεπτα, σβήνουμε τη φωτιά και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Θέλουμε να υπάρχει φωτιά καθώς θα ρίξουμε το αυγολέμονο. Θέλουμε να κάνουμε την ωραία αυτή την κίνηση και να σφυρίζουμε καθώς το κάνουμε, γιατί κρυώνει πιο γρήγορα το αυγολέμονο. Και μόλις το κάνουμε αυτό, σβήνουμε τη φωτιά και βγάζουμε στην άκρη για να σερβίρουμε. Εδώ. Έχω ένα ωραίο πιατάκι και κοιτάξτε εδώ αυτό που σας είπα.
Το ελαιόλαδο δεν υπάρχει πάνω. Ενσωματώθηκε μέσα στη σούπα και μυρίζει όλη η σούπα ελαιόλαδο. Αυτά τα μικρά μυστικά τώρα που σας δείχνω, πρέπει να τα υιοθετήσετε, να τα χρησιμοποιείτε όλη την ώρα. Γιατί πραγματικά με αυτά τα μυστικά, από ένα φαγητό μέτριο, θα φτιάξετε ένα φαγητό πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και με τόσα πολλά μυστικά, όλοι θα πούνε ότι όντως φάγανε ένα καινούργιο φαγητό. Κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό. Το μόνο που θα κάνω είναι, επειδή μου αρέσει, αλήθεια μου αρέσει, θέλω να βάλω λίγο λεμονάκι στο πλάι. Μου αρέσει πάρα πολύ έτσι η ιδέα ότι κάποιος μπορεί να θέλει περισσότερο λεμόνι και μπορεί εκείνη την ώρα να βάλει, κοιτάξτε. Και το τελευταίο touch που θα κάνουμε, μία σταγιά φρέσκο ελαιόλαδο. Κοιτάξτε πόσο ωραίο κάθεται το ελαιόλαδο πάνω στο φαγητό μας. Γιατί το φαγητό έχει σύσταση και έχει σώμα. Από γεύση θα σας πω αμέσως. Για την κρεατόσουπα με αυγολέμονο. Κόβουμε το κρέας σε μικρά κομμάτια, ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι, το αλεύρι, ανακατεύουμε και αφαιρούμε το περιττό αλεύρι. Στη συνέχεια, σοτάρουμε σε μία κατσαρόλα με ελαιόλαδο το κρέας και από τις δύο πλευρές μέχρι να πάρει χρώμα. Προσθέτουμε το σκόρδο, τη δάφνη, τον κύβο κότας και σβήνουμε με το κρασί. Βάζουμε το νερό, σκεπάζουμε με το καπάκι και σιγοβράζουμε για μία μισή ώρα. Προσθέτουμε τις πατάτες, τα καρότα, το πράσο και το σέλερι. Σκεπάζουμε και αφήνουμε τη σούπα να σιγοβράσει για ακόμα 30 λεπτά. Στο τέλος, ρίχνουμε το σέλινο και ανακατεύουμε. Για το αυγολέμονο, βάζουμε σε ένα μπολ το ξύσμα και τον χυμό από τα λεμόνια και τα αυγά. Χτυπάμε με σύρμα, ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι, το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε σιγά σιγά λίγο ζουμί από τη σούπα, ανακατεύοντας συνεχώς, και ρίχνουμε το αυγολέμονο στην κρεατόσουπα. Σερβίρουμε, ρίχνουμε πιπέρι, προσθέτουμε φέτες από λεμόνι και ελαιόλαδο. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Μα κοιτάξτε εδώ, το βλέπετε πόσο δεμένο και πόσο ωραίο είναι. Έχει ακριβώς τη σύσταση που πρέπει να έχει και το κρέας. Θα βγάλω λίγο εδώ, απλά θα πατήσω λίγο με το κουτάλι. Λιώνει. Έτσι πρέπει να είναι. Μία σου πίτσα πρέπει να είναι μαλακή, δεν πρέπει να δαγκώνεις, να μασάς πολλά πράγματα, αλλά πρέπει να έχει και ουσία. Τα λαχανικά μας, βλέπετε που είναι ζωντανά, δεν βράσανε 2 ώρες μέσα στην κατσαρόλα, τα βάλαμε τη στιγμή που έπρεπε και έχουν όλες τις βιταμίνες και όλα τα θρεπτικά στοιχεία που πρέπει να έχουν. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, πρέπει να φάω. Λοιπόν, προκαλώ οποιονδήποτε να φτιάξει αυτή τη σούπα και άμα έχει φάει ποτέ πιο νόστιμη σούπα, να έρθει από το Κίτσαλα, να μου φέρει το λογαριασμό και θα την πληρώσω εγώ. Παναγία μου. Δύο αυγουλάκια και αγάπη όντως θα κάνουν τη διαφορά. Σε περίπτωση που είστε λάτρεις του καυτερού, μπορείτε να βάλετε και λίγο μπουκοβάκι στο τέλος. Μοναδική συνταγή.